Προκαλέσει το άνομο είναι μια σειρά ηχογραφημάτων σταθερού τίτλου διαφορετικής εικόνας και μιας και μοναδικής ηχογράφησης. Η συγκεκριμένη έχει τίτλο «Δέρμα ακούει», ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, περίπου 5 και 4 το απόγευμα. Ξεκίνησε το πρωί, αν και κάποια μέρη ηχογραφήθηκαν και τις προηγούμενες μέρες, και ακολουθεί. Κατεβαίνω τις σκάλες. Ξανά. Βλέπω γιατί είμαι χαρούμενος. Ξανά. Βλέπω γιατί είμαι λυπωμένος. Άρα σκοντάφτω. Κατρακυλάω. Πέφτ. Μυρμήκη εμφανίζεται. Με κοιτάει, μου λέει. Δεν νιώθεις τίποτα. Ξαπλώνει. Δεν νιώθω τίποτα. Γελάει με μένα, για μένα. Ξαναλέει, κάτσε, θα φωνάξω τους φίλους μου. Κάτσε. Να σηκώσουμε, να σε κουβαλήσουμε, να σε πάμε πίσω. Αποχωρεί με εσωτερική κίνηση στα αρχίδια μου, κάνω ό,τι θες, και εξωτερική καλά, για την επόμενη στιγμή σκέφτομαι, θα σηκωθώ, ασηκωθώ, ο παλμός ακούγεται αγχώδη, ταραχή σημαίνει θα σηκωθώ, ασηκωθώ, σηκώνομαι. Τώρα περπατάω, φθάνω, ανεβαίνω, ξανά, δηλαδή, κατεβαίνω.
Στέκομαι πλάτη στο ακυρωτικό. Γυρίζω, γνέφω. Σηκώνω το χέρι. Κάτι ξεκινά. Κάτι ξεδιπλώνεται. Ναι, διευθύνω σύνολο το οποίο αποτελείται από τον ένα security στον ασύρματο, τον άλλο security στις παρατηρήσεις, την υπάλληλο στα εισιτήρια, τον υπάλληλο στο μέτρημα, σαλάκι μέτρημα, το ένα αυτόματο το μηχάνημα στα ρέστα, το άλλο στο δε λειτουργεί, το ένα σανσέρ στο δε λειτουργεί προσωρινά, το άλλο στο μόνιμα δε λειτουργεί, την καθαρίστρια στο προσοχή το πάτωμα γλιστράει, τους από εδώ πίνακες τηλεματικής για Πειραιά στα 15 λεπτά, τους από εκεί πίνακες τηλεματικής για Κηφισιά στα 13 λεπτά. Τη φωνή στο κλειστή θα παραμείνουν οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Ευαγγελισμό κατόπιν εντολή ελληνική αστυνομία. Τη μία πλευρά του εισιτηρίου στο η παραχώρηση και η αποδοχή επικυρωμένου εισιτηρίου, καθώ και η προτροπή παραχώρηση απαγορεύεται και τιμωρείται από τον νόμο. Την άλλη πλευρά στο 1.40. Κόσμος μας κυκλώνει, μας θαυμάζει, χαμογελάει, ναι, χαμογελάει, χαμόγελα, πολλά χαμόγελα. Τώρα ζευγάρια επαναλαμβάνουν ταυτόχρονα. Αχ, τι ωραία, παραμυθένια, η οροφή που στάζει σταματάει να στάζει. Οι πυροζεστήρες απ' τη χαρά τους κάνε αφρόστη που μασαλίας αντί για χημικό υγρό βγαίνει. Και μας λούζει. Μας λούζει. Η οροφή το βλέπει και ξεκινά πάλι τις σταγόνες. Παρατηρεί ότι δεν αρκεί αυτό για να μας ξεπλύνει και αρχίζει να τρέχει με ορμή μέχρι να γίνουμε παπάκια. Γινόμαστε, σταματά, συνεχίζουμε. Τα φώτα συνεννοούνται και δυναμώνουν στο πεντάλεπτο για να μας στεγνώσουν. Μας στεγνώνουν. Οι καθρέπτες της άκρησης από βάθρας στρέφονται προς το μέρος μας για να δούμε αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Okay. Το επιβεβαιώνει και ο ήλιος που μπαίνει από τις σκάλες της δεύτερης εισόδου. Ο Λαχιοπόλης, ο Περιπτεράς, ο Κουλουράς, τα ταξί με τους οδηγούς και οι αγαπημένοι μου εργαζόμενοι στο φούρνο. Παρέα με την ομάδα Σβέλτα έρχονται από πάνω να μας χαρούν. Μας χαίρονται, είναι η ώρα όμως να διακόψω. Διακόπτω, οι γραμμές χειροκροτούν. Τα τρένα όπου να είναι έρχονται. Ο κόσμος διαλύεται με «Ουάου ρε μάγκες, τι ήταν αυτό?». Παίζω με το κινητό, δηλαδή ρολάρω στο μενού για να μην τρέπομαι. Ενώ δέχομαι τα τελευταία συγχαρητήρια από μπέμπι μέσα σε πόρτ μπεμπέ καροτσιού. Το τρένο φτάνει, οι πόρτες ανοίγουν, εισέρχομαι, μήνυμα λαμβάνω, γράφει «Θα αρχίσω λιγάκι». Κοιτάζω μπλουζάκι μπαμπά μπροστά μου που λέει «I just can't wait to be king». Σκουντάω με συγγνώμη. Βγαίνω πριν απομακρυνθούν όλοι από τις θύρες για να κλείσουν. Περνάω την κίτρινη γραμμή και στέκομαι πλάτη στο ακυρωτικό. Εντάξει, ναι, ωραία. Λοιπόν, φεύγω. Ναι.